έχω πρόβλημα βαρύ. Ναι, το έχω. Γεια σας, είμαι ο Δημήτρης Γιώτης και το Σάββατο 27 Οκτωβρίου σας περιμένω στο Club 01 στο Μασούρι Καλύμνου. Η βραδιά μας θα είναι ξέχαστη. Μ' αγάπησες λίγο κι εσύ. Γυρνά ένα λεπτό μια στιγμή. Αν μ' αγάπησες λίγο. Με το φακό του Κάλινος Γιώργης ήρθαμε εδώ στο δασάκι του Αγίου Στυλιανού. Γιατί οι πρόσκοποι σήμερα έχουν μια εξαιρετική εκδήλωση. Γι' αυτό έχω δίπλα μου τον Γιώργο τον Κάτρι να μας τα πει όλα. Καλή σου μέρα, Γιώργο. Καλημέρα σας. Σας ευχαριστούμε που είστε κοντά μας για μια ακόμη χρονιά. Έχουμε την τιμή να έχουμε πάρα πολύ κόσμο εδώ. Μπράβο, αυτό βλέπουμε. Είναι ο αγιασμός και η επίσημη έναρξη της νέας μας προσωπικής χρονιάς. Μια χρονιά υποσχόμενη, πολλή περιπέτεια, πολλή ενέργεια για τα παιδιά, πάρα πολλές δράσεις. Πολλή προσφορά. Πολλή προσφορά. Και αυτά, γιατί οι πρόσκοποι το αυτό το έχουν ως σήμα. Και εμείς είμαστε φίλοι των προσκόπων, αγαπάμε τον προσκοπισμό. Και αγαπάμαστε πάντα. Και μπράβο Γιώργο μου, γιατί είσαι ο αρχηγός νομίζω, έτσι. Ναι, είμαι αρχηγός. Λοιπόν, το ρεπορτάζ μας θα συνεχιστεί, κυρία Μαϊλίμος. Έχει πάθος και όσοι έχουν πάθος είναι και δημιουργικοί. Είστε καλά. Εσείς να είστε καλά. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα κύριε Χαραμάντα. Να φανταστώ ότι ο φίλος μου ο Γιάννης θα γίνει ένα καταπληκτικό προσκοπάκι σε λίγα χρόνια. Εννοείται. Σ' αρέσει ο προσκοπισμός, Γιάννη μου. Άρα, παιδάρα. Κύριε Μουσελή μου, τι μου κάνετε. Καλημέρα, μια χαρά. Τι να πούμε, είναι σημαντικό για μια κοινωνία σαν τη δική μας να δημιουργούνται δράσεις και δραστηριότητες. Μια από αυτές είναι και ο προσκοπισμός. Διαμορφώνει χαρακτήρα και αποτρέπει τα παιδιά από αλλότριες πράξεις. Να πούμε συγχαρητήρια στον αρχηγό, τον Γιώργο τον Κάτρη και στους υπόλοιπους βαθμοφόρους που αφιερώνουν τόσο πολύ χρόνο από την προσωπική τους ζωή. Να είναι καλά. Μεγάλης Μπούκης, ο οποίος φοράει και τι, κύριε Μπούκη, την στολή. Τη στολή με το σήμα. Το παλιό πρόσκοπο. Μπράβο. Παλαιός πρόσκοπος δηλαδή. Βεβαίως. Α, γι' αυτό είστε εδώ. Υπάρχει ένα ρητό πίσω το οποίο τα λέει όλα. Μια φορά πρόσκοπος για πάντα πρόσκοπος. Αυτό είναι. Έχουμε φτιάξει ένα σύνδεσμο παλιών προσκόπων. Περνάμε ωραία, γιατί ξέρετε κύριε Μέλη, το σώμα γυρνάει, η ψυχή δεν γυρνάει. Σωστά, έχετε δίκιο. Η ψυχή συμφωνούμε απολύτως. Είναι πάντα παιδί. Και θέλουμε να δώσουμε και ένα παράδειγμα και να προτρέψουμε τους γονείς να στείλουν τα παιδιά τους στο προσκοπισμό, γιατί από τον προσκοπισμό μόνο έχουν να κερδίσουν. Ναι, σωστά. Τα παιδιά. Περνάμε ωραία, μαθαίνουν πράγματα και γίνονται άνθρωποι χρήσιμοι στην κοινωνία με αρχές και με πρόγραμμα. Έχει και ένα ωραίο ρητό σλόγγαν ο προσκοπισμός. Το ΕΕΝ αριστεύει. Πάντα να είσαι άριστος, πάντα να είσαι καλός. Και το ΕΕΝ είσαι έτοιμος. Να αγωνίζεσαι στη ζωή. Εσείς είστε έτοιμος, κύριε. Προσπαθώ. Προσπαθεί να είναι έτοιμος για πάντα. Εννοείς μάμα στην πολιτική, αν είναι. Ακριβώς, κύριε Μαΐλη, με αυτό εννοώ. Το ρητό αυτό θα το εφαρμόσω στην πολιτική. Κύριε Γιαμέο μας. Εγώ βρέθηκα προσκεκλημένος, δεν ήμουν απρόσκοπος στα παιδικά μου χρόνια, αλλά λυπάμαι πολύ που πράγματι δεν έτυχε να εμπλακώ κι εγώ. Θα συγχωρεθούν τα νομήματά σας, κύριε Γιαμέμου, αν ψάλετε στον αγιασμό. Εντάξει, αν προκύψει ανάγκη, ευχαριστώ. Πάρα πολλοί κόσμος εδώ μαζεμένος, παλιοί πρόσκοποι, βετεράνοι, νέοι, έφηβοι, αλλά και ο αντιδήμαρχος, ο κύριος Μικαίας Δρίγας, με τη διευθύντρια του γειτονικού σχολείου, του Τρίτου, την κυρία Στάλα. Κύριε αντιδήμαρχε. Καλημέρα. Βρισκόμαστε εδώ σε έναν πανέμορφο χώρο, όπου θα πραγματοποιηθεί ο αγιασμός για τη νέα προσκοπική χρονιά. Να δούμε εδώ όλους τους ανθρώπους εδώ του προσκοπισμού, τα παιδιά, και βέβαια να δούμε το αποτέλεσμα μιας συνεργασίας με το Τρίτο Δημοτικό Σχολείο και τη Διευθύντρια, την κυρία Στάλα, που δεν είναι άλλο από τη δημιουργία ενός πρότυπου σχολείου της φύσης. Ακριβώς έτσι όπως σας βλέπω. Απίσω μου βλέπω αυτό το ξύλινο, όμορφο, οικολογικό κτισματάκι, σπιτάκι, με την ένδειξη Τρίτο Δημοτικό Σχολείο. Κυρία Στάλα, η διευθύντρια του σχολείου είστε. Καλή σας μέρα. Σκεφτήκαμε λοιπόν αυτό το μικρό σπιτάκι που είχε μείνει στην παιδική χαρά των Ιρτιών, να το μεταφέρουμε και να το κάνουμε, να του δώσουμε ζωή. Γιατί όπου υπάρχουν παιδιά, σίγουρα υπάρχει ζωή.
Και έτσι λοιπόν, σε συνεργασία με τον κύριο Μικέ Ρίγα, ο οποίος πραγματικά με εξέπληξε, ότι μπόρεσε όλη τη γραφειοκρατία και όλα αυτά το θα δούμε και τι θα γίνει, να πιστεί ότι πραγματικά ένα ξύλινο σπιτάκι στην Ερημιά δεν έχει να προσφέρει τίποτα. Και έτσι λοιπόν το χάρισε απλόχερα, κάνοντας όλες όμως τις νόμιμες διαδικασίες, και το φέραμε εδώ. Το επιλέξαμε να έρθει εδώ γιατί ως σχολείο της φύσης, πάλι σε έναν χώρο, σε μια αυλή σχολείου, δεν θα είχε το ίδιο αποτέλεσμα. Εδώ δένει με το δασάκι, εδώ δένει απόλυτα. Δένει με το δασάκι, δένει με τη φύση και φυσικά είναι σε ένα χώρο που θα προστατεύεται από τους προσκόπους μας και έτσι δεν θα έχουμε να φοβηθούμε. Συγχαρητήρια και στους δυο σας. Να είστε καλά. Κυρίως στο σχολείο, κυρίως στο σχολείο, στη διευθύντρια. Μαμάδες, μπαμπάδες, θείες. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα. Περνάτε πάρα πολύ ωραία. Και μπράβο που τα παιδιά σας επέλεξαν αυτή την όμορφη δραστηριότητα. Εννοείται. Εσείς τώρα ως τι είστε εδώ? Μαμά. Ωραίες μαμάδες λοιπόν έχουν τα προσκοπάκια. Και οι γιαγιάδες, καμία γιαγιά μπορούμε να βρούμε εδώ? Α, οι γιαγιάδες είναι στο άλλο. Η νομική μας εδώ, κυρία Κάτρη. Όχι που πάει, δεν βλέπει. Ο προσκοπισμός συγκεντρώνει πάρα πολύ κόσμο και πολλά πολιτικά πρόσωπα. Ο κύριος Κώστας Σταυλάς δίπλα μου είναι και εκείνος φίλος του προσκοπισμού. Και καλεσμένος δηλαδή για τον σημερινό αγιασμό. Πραγματικά ερχόμαστε γιατί αξίζει συγχαρητήρια σε όλους αυτούς τους ανθρώπους που ασχολούνται έτσι με ενδιαφέρον, με μεράκι και προσφέρουν νομίζω πάρα πολλά στη νεολαία του νησιού μας. Όπως επίσης πρέπει να συγχαρούμε και τους γονείς που ενθαρρύνουν τα παιδιά τους και συμμετέχουν, γιατί σίγουρα με όλες αυτές τις δραστηριότητες έχουν και τις προτροπές τους, τις συμβουλές τους, έχουν πάρα πολλά να πάρουν τα παιδιά και να βοηθηθούν αργότερα εφόσον στην ελληνική νησί. Να είστε καλά κύριε Σταυλά, ευχαριστούμε. Αυτό είναι ξεχωριστό ρεπορτάζ. Καταρχήν έχω τη συνάδελφο μου δίπλα μου, την Εύη την Κουκένη, η οποία φορά μια πολύ ωραία μπλούζα του Αναρχιδικού Φεστιβάλ. Γιατί μου δεν πήρες κι εσύ? Πήρα. Έτσι. Δεν σκέφτηκα σήμερα να συγχωρέσω, γιατί είμαστε ακόμη στα πλαίσια του Αναρχιδικού Φεστιβάλ. Και πρέπει να στηρίξουμε την όλη υπόθεση, έτσι. Το χρώμα το επέλεξα γιατί δεν είχε κόκκινο. Θα έπαιρνα κόκκινο. Ολυμπιακό, ένα σχόλιο για τη σημερινή εκδήλωση. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη γιατί είμαστε σε μια πάρα πολύ ωραία περιοχή. Έτσι εδώ, στο δασάκι του Αγίου Στυλιανού. Και γιατί πραγματικά εδώ γίνεται μια εξαιρετική δουλειά. Όταν υπάρχει λιακάδα, τα παιδιά είναι εδώ και το χειμώνα. Έχουν μάθει να πειθαρχούν, να ακολουθούν τις οδηγίες. Έχω γνωρίσει εδώ πάρα πολλούς μεγάλους που πέρασαν από τον προσκοπισμό και νομίζω ότι υπάρχει λαμπρό μέλλον. Έτσι ακριβώς. Σε ευχαριστούμε πολύ, Εύη. Είστε καλά. Καλή συνέχεια. Είμαστε το υπηκό κόκο και δεκαετία. Σι Χριστέ ο Θεός ημών, ο πανσόφους τους αλύσαν να δείξας, καταπέμψας αυτοίς το πνεύμα το Αγίον και δι' αυτόν την οικουμένης αγινέψας. Φιλάνθρωπε δόξα εσύ. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιε. Θεούν τον Ιατρόν Βασιλέον υπέρμαχος. Προπέω φόρε μεγάλο μάρτυς γερόλιε. Πρέσβευε Χριστό το Θεό, σωθήνε τα ψυχάς ημών. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Παναγία Θεότο και Παρθένε, των χειρών ημών τα έργα κατευθυνών. Σώσον Κύριε των λαών σου και ευλόγησον την κληρονομία σου,
νίκας της βασιλεύς η κατά βαρβάρων δωρουμένος και των σοφυλάτων δια του σταυρού σου πολίτευμα. Σώσον Κύριε τον λαό σου και ευλογήσον την κληρονομία σου νίκας της βασιλεύς η κατά βαρβάρων δωρουμένος και τόσων φυλάτων δια του σταυρού σου πολίτευμα. Σώσον Κύριε τον λαό σου και ευλογήσον την κληρονομία σου νίκας αξίως ημάς πίσον Θεοτό και Παρθένε παρορώσα τα πλημελήματα ημών και παρέχουσιν ιάματα της εν πίστη λαμβάνουσιν την ευλογίαν του άχραντε. Και των σοφυλάτων δια του σταυρού σου πολίτε πόνος γέγονα. Πόνος γέγονα γιανού και χωράς μέγα κάποι μάνη σου καλύμνου παμακάριστε Σάββα πατήρι ημών και γαροδόνι εγώ της ασκήσεως του ακροτά του τέλους εμπέτητος. Διόπες με δε Χριστό το Θεό σωτήνε τα στιχάσιμο. Ποιες και ευλογίες τους επί του περιμενάρχου μας κυρίου κυρίου Παϊσίου για μια καλή και επικοδομητική χρονιά σε όλους και στα παιδιά αλλά και στους γονείς. Συγχαρητήρια και από μένα για όλη την προσπάθεια αυτή που γίνεται. Είναι γνωστή η δράση σας προπάντων κοντά στην Εκκλησία γιατί τη χάνει. Ταπεινά να πω και εγώ ότι είμαι ένας συνεργάτης, μέλος της Εκκλησίας που συνεργάζεται με εσάς. Ευχαριστούμε πάρα πολύ ακόμη μια φορά δημόσια. Είστε καλά. Από την κόψη του σπαθιού την τρομερή σε γνωρίζω από την όψη που με πια μετράει τη γη απ' τα κόκαλα βγαλμένη των Ελλήνων τα ιερά και σαν πρώτα αντριωμένη χαίρο χαίρο ελευθερία και σαν πρώτα αντριωμένη χαίρο χαίρο ελευθερία και σαν πρώτα αντριωμένη χαίρο χαίρο ελευθερία. Κατεβάζουμε τα κέντρα. Και τώρα τα προσκοπάκια μας θα πουν μερικές φοβερές κραυγές προσκοπία. Της κοινωνικής υποστήριξης και όλων των μελών της κοινωνικής υποστήριξης που είναι εδώ και κάνουν θαυμάσια δουλειά. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στους ανθρώπους που μας βοήθησαν την προηγούμενη χρονιά. Ήταν μια χρονιά γεμάτη, όπως σας την πει σε λίγο ο αρχηγός συστήματος, αλλά και μια μεγάλη χρονιά προσφορών. Τελειώσαμε και ολοκληρώσαμε ένα εξαιρετικό κατασκηνωτικό κέντρο στην Ψέρυμο που θα σας πει σε λίγο πώς και γιατί. Στόχος μας είναι να λειτουργεί όλο το χρόνο και θα το επιτύχουμε. Ο χώρος και η παράδοση από την Ιερά Μητρόπολη και την Ιερά Μονή του Αγίου Σάββα, αυτού εδώ του χώρου που βλέπετε, επειδή είναι στα χέρια μας σε τι κατάσταση βρίσκεται. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που κατέληξε αυτό το φανταστικό σπίτι προσαρμοσμένο στο περιβάλλον εδώ στο σύστημα και θα έχει το τρίτο δημοτικό σχολείο εδώ να κάνει τα περιβαλλοντικά του μαθήματα. Θα τα πει ο Γιώργος αναλυτικά. Τα πει τώρα, δεν μου έρχεται. Ναι, θα τα πει ο Γιώργος αναλυτικά. Ευχαριστώ τους γονείς που εμπιστεύονται τα παιδιά τους εδώ στο πρώτο σύστημα και πιστεύω ότι Γιώργο αγγίξαμε τον πύχη ψηλά. Το πρώτο σύστημα πήγε πάρα πολύ καλά. Πιστεύω πιο καλά δεν θα μπορούσε να πάει. Κατασκευάσαμε. Δήμου και της Δημοτικής Αρχής. Μια καλή προσκοπική χρονιά, γεμάτη δραστηριότητες. Εύχομαι στα παιδιά να χαρούν όλες αυτές τις δραστηριότητες που θα γίνουν. Να ευχηθώ στους βαθμούς όλους να είναι υγιείς για να μπορούν να προσφέρουν. Ο Δήμος πάντα στέκεται δίπλα σε αυτή την προσπάθεια. Και βέβαια να εκφράσω τη χαρά και την ικανοποίησή μου που σε σύντομο χρονικό διάστημα βρήκε χώρο για να στεγαστεί μια ιδέα της Διευθύντριας του Τρίτου Δημοτικού Σχολείου σε συνεργασία με τον Δήμο, ενός πρότυπου σχολικού καταφυγίου. Φυσικά μου καλή προσκοπική χρονιά. Βεβαίως και να συγχαρούμε τον αρχηγό,
αρχηγός, αρχηγός. Αρχηγάρα. Και βέβαια όλες, όλα τα τμήματα, υπαρχηγούς, φόρους, όλους τους κυρίως βαθμοφόρους και νέους ανθρώπους που ασχολούνται πραγματικά, προσφέρουν εθελοντισμό, προσφέρουν ένα τεράστιο έργο στην νεολαία του νησιού μας. Να είναι... Ακούμε σε φόρου από τη Ρόδο και από μένα. Εύχομαι στα παιδιά καλή προσκοπική χρονιά, με υγεία, να προοδεύουν στα μαθήματά τους και προτρέπω στους γονείς που δεν έχουν στείλει τα παιδιά τους στον προσκοπισμό να τα στείλουν, γιατί θα είναι πολύ τυχερά αυτά τα παιδιά. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ όλους που είστε σήμερα εδώ. Έχουμε την τιμή για μία ακόμη χρονιά να σας έχουμε εδώ στον αγιασμό για την έναρξη της νέας μας προσκοπικής χρονιάς. Μιας χρονιάς η οποία θεωρώ ήταν πάρα πολύ πετυχημένη για το σύστημά μας, αφού κατάφεραν όλα τα τμήματα και όλα τα παιδιά μας να κάνουν τις καλοκαιρινές τους κατασυγνώσεις και μάλιστα η κοινότητα των ανιγνευτών, τα παιδιά του Λυκείου, κατάφεραν να πάνε και στα Καλάβρητα χειμερινή δράση, τριώτη μας και φίλου μας του Γιάννη του Χαλίκου, και έτσι να δώσουμε την ευκαιρία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και έτσι να δώσουμε την ευκαιρία στους νέους κατασκηνωτές που έρχονται να έχουν καλύτερες ανέσεις με περισσότερη ασφάλεια. Στόχος μας είναι το κατασκηνωτικό κέντρο να καταφέρει να γίνει και χειμερινό καταφύγιο, να μπορεί να δουλέψει και το χειμώνα. Θεωρούμε ότι μέσα στον επόμενο χρόνο θα το έχουμε πετύχει και αυτό το στόχο. Με αυτές τις όμορφες εικόνες το ρεπορτάζ μας από τον αγιασμό για την έναρξη της νέας προσκοπικής χρονιάς τελειώνει!